εκπομπή Super Tuning. Καμιά φορά, εκτός από τη βελτίωση σε ένα κινητήρα, καλό είναι να δίνουμε και βάση στην εμφάνιση. Όπως είδατε προηγούμενα, ο Δημήτρης Δάρας έχει δώσει έναν άλλο τόνο στο εσωτερικό του κινητήρα. Το πολύ αγαπημένο Mazda MX-5 μέσα στο δυναμόμετρο της VAMAG από τα χέρια του Στέλιου, που είναι τεχνικός μέσα στη Dara's Developments, αλλά παράλληλα και την επίβλεψη του Δημήτρη Δάρα στον Πειραιά. Δίνει τις τελευταίες οδηγίες ο κύριος Δάρας στον υπεύθυνο της VAMAG, στον Νέο Κόσμο, για να δούμε κι εμείς τι άλογα τελικά απέδωσε το πανέμορφο MX-5. Κόσμο, τετρακίνητο δυναμόμετρο. Για σας που θέλετε να δείτε αν το αυτοκίνητό σας είναι πραγματικά η υποδύναμη που σας έχουν υποσχεθεί, είναι μια πολύ καλή λύση. Τα άλογα που απέδωσε ήταν 213 με 24 κιλά ροπή. Πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για αυτοκίνητο 90 ύπων. Όμως ο Δημήτρης Δάρας, εκτός από τεχνικός, μας απέδειξε ότι έχει πολλά να μας δείξει και στον τρόπο που μπορεί κάποιος να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο πισωκίνητο. Βρισκόμαστε μέσα στην πίστα, τη γνωστή πλέον, στις Αφίδνες, για καρτ, και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει να δώσει πολλά στοιχεία που να θυμίσουν καρτ. Ο ενθουσιασμός του Δημήτρη Δάρα και το κατασκεύασμά του σε συνδυασμό δίνουν τέτοια αποτελέσματα. Σωστό κοντρόλ και πολύ καλή αίσθηση στην οδήγηση. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν δυσκολεύεται καθόλου να διώξει την ουρά του. Η δύναμη είναι πολύ και τα αποτελέσματα βλέπετε ότι μπορεί να αποβούν μοιραία σε κάποιους που δεν γνωρίζουν την αίσθηση του ανάποδου τιμονιού. Όμως, πολύ καλό είναι όταν κάποιος έχει τον ενθουσιασμό να μπαίνει μέσα σε μία πίστα, να φορά τη ζώνη ασφαλείας. Βέβαια, μέσα σε μία πίστα είναι υποχρεωτικό και το κράνος. Και να χαίρεται την ομορφιά που μπορεί να σου δώσει ένα αυτοκίνητο όταν οδηγείται στα όρια του. Ας δούμε όμως τι κάνει και στο 0-100, αλλά και στο 0-160. Τα 0-100 ήρθαν μόλις σε 6 δευτερόλεπτα και 4 δευτερολέπτου, ενώ τα 160 σε 14 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα.